Το λόγο έχει ο πρόεδρος της κοινωνικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ενωτικό κοινωνικό μέτωπο και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κύριος Αλέξης Τσίπρας. Για 20 λεπτά, εάν θα τα χρειαστείτε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πραγματικά ειρωνία ένα θέμα καραμπινά της διαπλοκής να συζητείται σήμερα στη Βουλή την ώρα που η εθνική μας διαπλοκή περνά μαύρες μέρες, έχει βάλει μαύρες πλερέζες και χύνει μαύρα δάκρυα. Οι προπαγανδιστές και οι υπερασπιστές του μνημονίου, επιχειρηματίες, τραπεζίτες, μεγαλοεργολάβοι και καναλάρχες, σήμερα συνειδητοποιούν ότι ίσως αυτή η μεγάλη παγίδα που έβαλαν και αυτή το χεράκι τους να στηθεί, η παγίδα του μνημονίου, ίσως να αφορά και τους ίδιους. Αργά ανακάλυψαν βέβαια ότι η χώρα βρίσκεται υπό επιτροπία. Αργά ανακάλυψαν ότι υπάρχει και μνημόνιο και ότι αυτοί που υποστήριξαν με πάθος και λύσα ορισμένες φορές σε βάρος της κοινωνίας αυτές τις πολιτικές δεν θα τύχουν ενδεχομένως ευνοϊκής μεταχείρισης, δεν θα τους φερθούν τα νέα αφεντικά με τον ίδιο τρόπο που είχαν συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια να τους φέρεται το πολιτικό προσωπικό και οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα. 3 χρόνια τώρα έκαναν τη βρώμικη δουλειά. Αποθέωσαν την Τρόικα και το θανατηφόρο φάρμακό της. Συκοφάντησαν κάθε κοινωνική κατηγορία ξεχωριστά. Δεν υπήρξε επαγγελματική κατηγορία, κοινωνική κατηγορία να μην συκοφαντηθεί και να πολεμηθεί αγρίως από τα μέσα ενημέρωσης που ήλεγχαν και ελέγχουν. Ισοπαίδωσαν τα πάντα, όποιον αντιστάθηκε σε αυτό το έγκλημα, τα πάντα και τους πάντες, και τώρα συνειδητοποιούν ότι έρχεται και η σειρά τους. Οι καρχαρίες, αφού κατασπάραξαν ολόκληρη την κοινωνία, τώρα απειλούν και τους ίδιους. Βέβαια, δεν τους απειλούν όπως απείλησαν και όπως διέλυσαν την κοινωνία, αλλά τους απειλούν να τους πάρουν τη δύναμη που είχαν μέχρι σήμερα. Και τώρα άρχισαν οι κορώνες και τα δάκρυα. Είναι, λένε, ζήτημα εθνικής ευθύνης, εθνικής ανάγκης να κρατηθούν οι επιχειρήσεις τους, διότι εκεί εργάζονται χιλιάδες εργαζόμενοι. Σύμφωνοι. Σύμφωνοι, αλλά αυτή την εθνική ανάγκη τώρα την ανακαλύψανε που τους ζώνουν τα φίδια. Όταν υμνούσαν στις εφημερίδες και στα κανάλια τους την πολιτική της βαρβαρότητας που οδήγησε εκατοντάδες επιχειρήσεις στη χώρα μας, μικρές, μεσαίες και μεγαλύτερες, σε λουκέτο. Και οδήγησε εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους στην ανεργία. Η εθνική ανάγκη δεν ήταν να προστατευτούν οι θέσεις εργασίας. Η εθνική ανάγκη ήταν το μνημόνιο για να σωθεί η χώρα. Τώρα θυμήθηκαν κάποιοι άλλοι ότι κινδυνεύουν, λέει, οι τράπεζες με αφελληνισμό. Θα αφελληνιστούν οι τράπεζες. Όταν εμείς μιλάγαμε αρχικά για εθνικό δημόσιο πυλώνα και αργότερα όταν είδαμε αυτές τις εξελίξεις τρομακτικές, ότι διαλύονται τα πάντα για εθνικοποίηση των τραπεζών, μας κλεβάζανε, όχι μόνο εσείς, και αυτοί. Λέγανε ότι θέλουμε να κάνουμε την Ελλάδα Αλβανία. Νομίζανε ότι τα λεφτά του EFSF θα είναι σαν τα θαλασσοδάνεια που συνήθιζαν να παίρνουν και να δίνουν στο πολιτικό σύστημα της διαπλοκής. Και τώρα διαμαρτύρονται, αλλά είναι αργά. Είναι αργά για δάκρυα και για μαύρες πλερέζες. Και να ξέρετε κάτι, τουλάχιστον τους εργαζόμενους, τη νέα γενιά, τους μικρομεσαίους, τους άνεργους, πάντα υπήρχε κάποιος και πάντα θα υπάρχει κάποιος να τους συμπαρασταθεί και να τους υποστηρίξει. Για τους τραπεζίτες και τους μεγαλοεργολάβους δεν θα υπάρξει κανείς. Και δεν θα μπορέσετε ούτε εσείς να τους σώσετε, όπως και αυτοί πλέον δεν μπορούν να σώσουν εσάς, κύριοι της τρικομματικής συγκυβέρνησης.
Έρχομαι στο θέμα μας. 3 χρόνια τώρα μια τοπική κοινωνία είναι ανάστατη. Ολόκληρη η Χαλκιδική είναι στο πόδι. Έχω επισκεφτεί 2 φορές. 2 φορές τη Χαλκιδική, την τοπική κοινωνία. Έχω μιλήσει στην Ιερισσό, τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Ήταν ένα κόμμα που είχε χαμηλά ποσοστά και στις δημοσκοπήσεις και στις κάλπες. Και ήμασταν οι πρώτοι, όχι οι μόνοι, υπήρξαν και άλλες δυνάμεις, αλλά οι πρώτοι οι οποίοι βρεθήκαμε εκεί και είχαμε τύχη μιας υποδοχής παλαϊκής, θα έλεγε κανείς. Εγώ δεν θα ξεχάσω όταν πήγα να μιλήσω στην Ιερισσό και χτύπησαν οι καμπάνες. Και ήρθε ο παπάς της εκκλησίας στην πρώτη σειρά. Όχι γιατί ασπάζεται ενδεχομένως τις δικές μας απόψεις, την ιδεολογία μας, αλλά γιατί βρήκε σε εμάς κάποιους ανθρώπους που μέσα στον γενικότερο αποκλεισμό, το εμπάργκο που είχαν επιβάλει σε αυτή την τοπική κοινωνία πολιτικές δυνάμεις, οι κυρίαρχες τότε και τα μέσα ενημέρωσης, βρήκε μια πολιτική δύναμη που θέλει να ακούσει καταρχάς, να εξετάσει το πρόβλημά τους. Μια τοπική κοινωνία ανάστατη και κανένα μέσο ενημέρωσης δεν είχε ενδιαφερθεί να μάθει γιατί αυτοί οι άνθρωποι κινητοποιούνται. Ποια είναι τα αιτήματά τους, γιατί αντιδρούν. Και αυτό συνεχίστηκε 3 χρόνια πριν από 15 μέρες. Χιλιάδες αόρατοι, κατά τα άλλα, άνθρωποι πραγματοποίησαν μια αόρατη πορεία διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη. Καμία δημοσιοποίηση. Μόνο ένα μέσο. Μια μόλις ενημερωτική εκπομπή αναφέρθηκε στο πρόβλημα. Σαν συνεννοημένα από καιρό, όλα τα μεγάλα και συστημικά μέσα εξαφάνισαν μια κοινωνική αντίδραση, διαμαρτυρία, δίκαιη ή άδικη, να το εξετάσουμε. Όμως μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια υπήρξε μια πορεία αντίστασης και αξιοπρέπειας. 10 χρόνια τώρα αυτοί οι πολίτες δεν έχουν φωνή και δικαιώματα, διότι σε αυτόν τον τόπο δικαιώματα έχουν μόνο τα αρπακτικά. Γιατί αυτά έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν νόμους και να κάνουν νόμο τα δικά τους συμφέροντα. Γιατί για τα αρπακτικά μόνο υπάρχει κράτος, όχι μόνο δημόσιο υπάρχει, αλλά το δημόσιο για τα αρπακτικά είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό και γρήγορο. Δεν είναι αποτελεσματικό για τον πολίτη, για τις ανάγκες του. Για αυτά τα συμφέροντα είναι και αποτελεσματικό και γρήγορο το δημόσιο. Οι αποφάσεις που πάρθηκαν μέσα σε 3 μέρες καθαρίσανε. 317.000 στρέμματα πουλήθηκαν έναντι 11 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν ήσασταν εσείς τότε κυβέρνηση. Αλλά έχει σημασία να τα γνωρίζουμε, να τα θυμόμαστε αυτά. Αξία μεταλλευμάτων. Σύμφωνα με τις μελέτες των επιστημονικών φορέων της χώρας μας, πολλές από αυτές τις έχετε ήδη κλείσει, τις έχετε συρρυκνώσει, τις έχετε ακυρώσει όπως το ΙΓΜΕ, αλλά και άλλες μελέτες αξιόλογων επιστημόνων από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ότι μιλάμε για αξία μεταλλευμάτων 15,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και για αυτά τα μεταλλεύματα των 15,5 δις ευρώ αξίας δόθηκε η δυνατότητα σε ιδιώτες αρχικά έναντι 11 εκατομμυρίων να τα αξιοποιήσουν. Αυτό είναι αξιοποίηση του ορυκτού μας πλούτου. Αναφερθήκατε, κύριε, δεν είναι ο κύριος Υπουργός εδώ, τον άκουσα στην ομιλία του από το κανάλι της Βουλής, αναφέρθηκε στα αρχαία χρόνια και το πώς οι αρχαίες κοινωνίες αξιοποιούσαν τον ορυκτό πλούτο. Αλλά φαντάζομαι ότι στην αρχαία εποχή ο ορυκτός πλούτος αξιοποιούνταν για το δημόσιο συμφέρον. Όχι προκειμένου κάποιοι αεριτζίδες να παίζουν παιχνίδια στο χρηματιστήριο και να μην αφήνουν ούτε 1 ευρώ στην τοπική οικονομία, στην τοπική κοινωνία και σε μια οικονομία που σήμερα σπαράσεται με εκατομμύρια, δισεκατομμύρια ευρώ χρέη. Από την εποχή της καναδικής TVX έως την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός των γνωστών συμφερόντων και από εκεί στην Ελντοράντο, οι υπουργοί και οι υφυπουργοί, το ελληνικό κράτος, νόμοι και υπουργικές αποφάσεις, όλο αυτό το σύστημα διαπλοκής
προώθησαν και ταυτόχρονα συγκάλυψαν ένα τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο. Και φτάσαμε στο απόλυτο σημείο παραλογισμού, φτάσαμε στον πάτο. Φτάσαμε στο σημείο να έχουμε επενδύσεις εντός εισαγωγικών και ανάπτυξη εντός εισαγωγικών που βρίσκει το σύνολο της τοπικής κοινωνίας αντίθετο, παρεκτός βεβαίως από ορισμένους ένα μικρό αριθμό εργαζομένων για τους οποίους πρέπει επίσης να ενδιαφερθούμε και πρέπει έγνοια μας να είναι πως αυτοί οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να έχουν δουλειά σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Αλλά λύση δεν είναι ο κοινωνικός αυτοματισμός και η σύγκρουση ανάμεσα στα συμφέροντα του συνόλου της κοινωνίας και στο συμφέρον μιας ομάδας εργαζομένων. Το ζήτημα είναι να βρούμε λύσεις. Και εδώ θέλω ειλικρινά να απευθύνω το ερώτημα προς την πλευρά της κυβέρνησης. Διότι δεν είναι ένα ερώτημα που αφορά μονάχα τη Χαλκιδική, το Κιλκής ή τον Εύρο. Μιλάτε για επενδύσεις και για ανάπτυξη. Ξέρετε, υπάρχουν λογιών μοντέλα ανάπτυξης σε παγκόσμια κλίμακα. Υπάρχει το μοντέλο της αξιοποίησης των φυσικών πόρων και της ανάπτυξης που προωθείται στη Βόρεια Ευρώπη. Υπάρχει το μοντέλο της Νορβηγίας, το οποίο είναι ένα πραγματικά πρότυπο παράδειγμα, όπου αξιοποιούνται οι φυσικοί πόροι, ο φυσικός πλούτος της χώρας, ο ορυκτός πλούτος, με συμπράξεις βεβαίως με τον ιδιωτικό τομέα, αλλά τη μερίδα του λέοντος την παίρνει το δημόσιο. Ένα ισχυρό δημόσιο φαντ, το οποίο όχι μόνο εκμεταλλεύεται το μεγαλύτερο μέρος της υπεραξίας του παραγόμενου πλούτου, αλλά και των επενδύσεων στις μελλοντικές γενιές, στο ασφαλιστικό σύστημα. Γι' αυτό σήμερα η Νορβηγία έχει το ισχυρότερο και αποτελεσματικότερο και πιο βιώσιμο προοπτικά ασφαλιστικό σύστημα σε όλο τον κόσμο. Ενώ σε όλο τον κόσμο έχουμε ασφαλιστικά συστήματα όπου οι αναλογιστικές μελέτες κρούν τον κόδωνα του κινδύνου σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι ένα μοντέλο ανάπτυξης και επενδύσεων το οποίο θα έπρεπε να αποτελεί πρότυπο για όλους μας, χωρίς δογματισμούς. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχουν και άλλα μοντέλα ανάπτυξης και επενδύσεων. Τα μοντέλα της λαϊλασίας, αυτά θέλετε να ακολουθήσουμε. Υπάρχει το μοντέλο της Νιγηρίας, όπου έχουν πάει οι μεγάλες πολυεθνικές του πετρελαίου, η Shell, η BP, και τους έχουν διαλύσει, τους έχουν λαϊλατίσει, δίνοντάς τους χάντρες και καθρεφτάκια ως αντάλλαγμα. Αυτό θέλετε να ακολουθήσουμε στην Ελλάδα? Αυτό είναι το πρότυπο της παραγωγικής ανασυγκρότησης, το μοντέλο της λαϊλασίας? Να αξιοποιήσουμε, λέτε, τον ορυκτό πλούτο και το χρυσό. Με ποιο μεταλλευτικό κώδικα? Έχουμε μεταλλευτικό κώδικα, σας έχει απασχολήσει ποτέ αυτό? Φορολογικά έσοδα για το κράτος 0 ευρώ, μελλοντικά έσοδα για το κράτος 0 ευρώ. Αυτό είναι αξιοποίηση? Και σαν να μην έφτανε αυτό, επανέρχομαι στη συγκεκριμένη σκανδαλώδη περίπτωση. Το ελληνικό δημόσιο έφτασε στο σημείο να προσφύγει κατά του εαυτού του. Έφτασε στο σημείο όταν η Κομισιόν, προσέξτε, η Κομισιόν, για την Ευρώπη δεν μας λέτε τόσο καιρό ότι εμείς δήθεν είμαστε αντιευρωπαϊστές και εσείς θέλετε να σεβαστείτε τους θεσμούς της Ευρώπης. Η Κομισιόν, αντιλαμβανόμενη τα παίγνια κυβέρνησης ιδιωτών, επέβαλε με απόφασή της να επιστραφούν στο ελληνικό δημόσιο 15 εκατομμύρια ευρώ από τους ιδιώτες. Και τι έκανε το ελληνικό δημόσιο? Προσέφυγε εναντίον της απόφασης. Μην τυχόν και πληρώσουν οι ιδιώτες. Μην τυχόν και πληρώσουν οι ιδιώτες στο ελληνικό δημόσιο. Προσέφυγε το ελληνικό δημόσιο εναντίον του εαυτού του. Σε αυτό το σημείο είχε φτάσει η ασυδοσία των προηγούμενων κυβερνήσεων της διαπλοκής στο θέμα του χρυσού της Χαλκιδικής. Και βεβαίως μπορεί να άλλαξαν οι διοκτήτες, αλλά παρέμεινε η ουσία, παρέμεινε δηλαδή η ουσία ότι το ελληνικό δημόσιο δεν είχε κερδίσει τίποτα παρά μόνο περιβαλλοντικό κόστος από αυτή την επένδυση, και τώρα στο όνομα ενός δογματισμού, ενός φονταμενταλισμού
ανάπτυξης εντός εισαγωγικών που σας έχει καταβάλει και σας διακατέχει, θέλετε χωρίς διάλογο με την τοπική κοινωνία, χωρίς διαβούλευση με τους επιστημονικούς φορείς για το τι συμφέρει και τι δεν συμφέρει, όχι μόνο περιβαλλοντικά αλλά και δημοσιονομικά αν θέλετε, να προχωρήσει μια διαδικασία με τα ΜΑΤ και με την καταστολή. Τα ΜΑΤ στην υπηρεσία μιας επιχείρησης. Όχι για να προστατεύουν τους πολίτες, να προστατεύουν μια επιχείρηση και τα συμφέροντά της. Πλαστικές σφαίρες, αγριότητα σε όσους προσπαθούν και αγωνίζονται για το περιβάλλον και για τις ζωές τους, για τα παιδιά τους. Έτσι φαντάζεστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της κυβέρνησης, ότι θα προχωρήσει η ανάπτυξη σε αυτόν τον τόπο? Με τις τοπικές κοινωνίες απέναντι και με τα ΜΑΤ και την καταστολή, αυτό είναι το όραμά σας? Το όραμά σας είναι όλη η Ελλάδα μια ειδική οικονομική ζώνη? Η απόλυτη καταστροφή του περιβάλλοντος, τεράστια κέρδη σε ελληνικές ή ξένες επιχειρήσεις, μικρή σημασία έχει αυτό, αλλά κανένα δημόσιο όφελος? Και καταστολή σε όσους αντιστέκονται? Εγώ θέλω να κάνω μια υπόθεση εργασίας. Ας πούμε λοιπόν ότι έχουν δίκιο οι επενδυτές και έχουν άδικο οι κάτοικοι, η τοπική κοινωνία. Πώς φαντάζεστε ότι μπορεί να προχωρήσει μια τέτοια υπόθεση, μια επένδυση, χωρίς διάλογο, χωρίς εμπιστοσύνη, χωρίς σοβαρές επιστημονικές μελέτες, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων? Μπορεί να προχωρήσει με σύσσωμη την επιστημονική κοινότητα να διαφωνεί και να εκφράζει επιφυλάξεις και την τοπική κοινωνία στα κάγκελα? Αλήθεια, επειδή οι επενδυτές σήμερα, οι σημερινοί ιδιοκτήτες, έρχονται από μια χώρα ευνομούμενη. Έρχονται από τον Καναδά. Αλήθεια, έτσι θα προχώραγε μια επένδυση στον Καναδά? Χωρίς διαβούλευση, με μηδενικό κέρδος για την τοπική οικονομία και το δημόσιο συμφέρον και με καταστολή των αντιδράσεων και με συγγύα σειρμάτου στα μέσα ενημέρωσης, έτσι προχωρούν επενδύσεις στον Καναδά? Μας κάνετε κριτική γιατί λέτε είμαστε υπερευαίσθητοι οικολογούντες. Μας ενδιαφέρει το φυσικό περιβάλλον και δεν μας ενδιαφέρει η εργασία. Το ακούσαμε και αυτό. Κάνετε τεράστιο λάθος όμως αν πιστεύετε ότι το περιβάλλον και η προστασία του είναι ένα δευτερεύον ζήτημα. Ξέρετε, αυτή τη γη, τον αέρα που αναπνέουμε, δεν τα κληρονομήσαμε από τις προηγούμενες γενιές. Τα δανειζόμαστε από τις επόμενες. Και οφείλουμε να τα παραδώσουμε όπως τα πήραμε. Αυτή η χώρα έχει περάσει και άλλες δυσκολίες και άλλες μεγάλες οικονομικές κρίσεις και άλλες περιόδους δύσκολες για το λαό της. Αυτός ο λαός έχει περάσει πολλά. Δεν έχασε όμως ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά της. Το φυσικό της κάλος, το μοναδικό στον κόσμο φυσικό περιβάλλον. Αυτό είναι ένα συντριπτικό πλεονέκτημα για αυτή τη χώρα. Πώς θα την παραδώσουμε σε επόμενες γενιές, εάν αφήσουμε πίσω μας ανεπίστρεπτες καταστροφές? Ακούω ότι το κύριο επιχείρημα είναι οι περίφημες 100.000 θέσεις εργασίας που δίνει η εταιρεία σου κατοίκου της περιοχής. Παρακαλώ όμως, κύριε Υπουργέ, να σκεφτείτε και να μου πείτε αν έχετε υπόψη σας πόσες χιλιάδες θέσεις εργασίας θα χαθούν στη γεωργία, στη μελισσουργία, στον τουρισμό, στη κτηνοτροφία, στην αλία. Ιδίως όταν μιλάμε για μια περιοχή όπου ένα από τα σημαντικότερα συγκριτικά της ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα είναι ο τουρισμός. Πείτε μας μεσομακροπρόθεσμα πόσες εκατοντάδες χιλιάδες λιγότεροι τουρίστες θα έρθουν στη Χαλκιδική με αυτή την τρομακτική περιβαλλοντική καταστροφή. Και αν θέλετε να συγκρίνετε την αλήθεια των λόγων μας, δείτε το τελευταίο ντοκιμαντέρ που προέβαλε η δημόσια τηλεόραση. Δείτε το τελευταίο ντοκιμαντέρ για την καταστροφή από την εξόρυξη χρυσού στη γειτονική χώρα, στη Ρουμανία. Ποια είναι η πρότασή μας? Η πρότασή μας είναι καταρχάς η διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, με τους κατοίκους, με τις επιστημονικούς φορείς. Η πρότασή μας είναι ούτως ή άλλως η επανεξέταση αυτής της σύμβασης. Δεν μπορεί να προχωράνε επενδύσεις. Ακόμα και αν συμφωνήσουμε ότι βρίσκουμε τρόπους να μην υπάρχει περιβαλλοντική καταστροφή και περιβαλλοντικό κόστος, δεν μπορεί να προχωράνε επενδύσεις
δίχως να αφήνουν κέρδος στο δημόσιο ταμείο. Και βεβαίως δεν μπορούν να προχωράνε μεγαλόπνοα σχέδια με την κοινωνία απέναντι. Αυτό λοιπόν που μπορεί να είναι λύση είναι να αποφασίσουν οι ίδιοι οι πολίτες, η ίδια η τοπική κοινωνία. Κάντε λοιπόν ένα δημοψήφισμα στη Χαλκιδική, στην τοπική κοινωνία, για να αποφασίσουν οι πολίτες αν θέλουν ή δεν θέλουν μια τέτοια επένδυση. Στη γειτονική Ιταλία έγινε πριν από λίγες μέρες δημοψήφισμα για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Και βγήκε αποτέλεσμα. Εμείς εδώ θα προχωράμε, θα αποφασίζουμε αποφάσεις που αφορούν τις επόμενες γενιές, το φυσικό περιβάλλον, το μέλλον του τόπου, διότι κάποιοι που κυβερνούν είναι δογματικά προσιλωμένοι σε απόψεις και αδιαφορούν για την άποψη των τοπικών κοινωνιών. Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε 2 λεπτά ανοχή. Έχετε την ανοχή του Προεδρείου. Ζήτησα την ανοχή του Προεδρείου, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, διότι θέλω να αξιοποιήσω την παρουσία μου στο βήμα για 2 σημαντικά θέματα που αφορούν την πολιτική επικαιρότητα. Το ένα θέμα είναι το φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο κατά την άποψή μας δεν είναι φορολογικό νομοσχέδιο, είναι δημοσιονομικό νομοσχέδιο και ξεγυμνώνει όλους όσοι όλα αυτά τα χρόνια μας είπανε ότι το μνημόνιο είναι αναγκαίο διότι προχωρεί μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος για διαρθρωτικές αλλαγές και για μεταρρυθμίσεις εξυγχρονιστικές που δεν έγιναν ποτέ. Πούντες. Και μόνο που έπεσε στο τραπέζι η σκέψη 45% σε όσους έχουν εισόδημα πάνω από 26.000 ευρώ αποδεικνύει, ξεγυμνώνει ποιος είναι ο στόχος αυτού του νομοσχεδίου. Όχι να αποκατασταθούν αδικίες, όχι να δημιουργηθούν δεδομένα τα οποία θα βοηθήσουν από εδώ και πέρα τη χώρα να έχει ένα πιο δίκαιο φορολογικό σύστημα. Αν ήταν έτσι θα φαίνεται περιουσιολόγιο. Ήταν στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, αυτού του κ. Σαμαρά, του Πρωθυπουργού που έχει να φανεί, εξαφανισμένου Πρωθυπουργού θα το χαρακτήριζα, έχει να έρθει στο Κοινοβούλιο να παραβρεθεί και να απαντήσει. Μαθαίνω ότι ακόμα και αυτή την πρόταση για πρώιμη ημερησίας διάταξη, συζήτηση για τις εξελίξεις για το δημόσιο χρέος δεν θέλει να γίνει, όταν θα είναι επίκαιρο να γίνει. Στη Γερμανία η κυρία Μέρκελ πηγαίνει κάθε λίγο και πριν από τις κρίσιμες αποφάσεις και ενημερώνει τους βουλευτές. Εσείς εδώ και κλεισμένων των θυρών έχετε αγνοήσει το δικαίωμα των βουλευτών σε διαβούλευση, σε συζήτηση. Σήμερα ένα ακόμα κρούσμα. Δεν ήρθαν οι υπουργοί να απαντήσουν για μία ακόμη φορά σε επίκαιρες ερωτήσεις. Έχετε απαξιώσει το ίδιο το Κοινοβούλιο. Επανέρχομαι όμως. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στόχος του μνημονίου, της Τρόικα αλλά και της κυβέρνησης που το στηρίζει είναι η διάλυση της μεσαίας τάξης, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Η διάλυση των ελεύθερων επαγγελματιών. Έτσι πολλαπλασιάζονται τα λουκέτα και οι απολύσεις και προστατεύονται τα μεγάλα εισοδήματα, αυτοί που φοροδιαφεύγουν, αυτοί που έχουν καταθέσεις στις τράπεζες του εξωτερικού. Μην αποκαλείτε λοιπόν αυτό το νομοσχέδιο μεταρρύθμιση. Απορρύθμιση είναι. Στην φτωχοποίηση και στην εξαθλίωση οδηγεί. Και μην αποκαλείτε την προοπτική της διάλυσης του δημοσίου, έστω αυτού του στρεβλού, που παρέχει όμως κάποιες δημόσιες υπηρεσίες. Μην το αποκαλείτε μεταρρύθμιση και μην μας λέτε ότι η διαθεσιμότητα που οδηγεί στις απολύσεις είναι κινητικότητα. Άκουγα μέχρι προχθές τον κύριο Μανιτάκη να προσπαθεί να παρουσιάσει ως κινητικότητα τις απολύσεις, αλλά με τον κινησμό του τραπεζίτη που τον διακρίνει ο κύριος Τουρνάρας προχθές μας είπε από τηλεοράσεως ότι δεν είναι κινητικότητα οι εφεδρίες και οι μετακινήσεις αυτές, είναι απολύσεις. Υπάρχουν απολύσεις, είπε ο Υπουργός των Οικονομικών και έδωσε έτσι τη χαριστική βολή στον Υπουργό κύριο Μανιτάκη. Σκιά του παλαιού του εαυτού, σκιά του δημοκράτη και επιστήμονα κύριο Μανιτάκη, ο οποίος έλεγε ως πολίτη, ως δημοκράτη και ως επιστήμονα, έλεγε με αφήνει έκπληκτο η υπόθεση ότι θα υπάρξει κυβέρνηση που θα απολύσει δημόσιους υπαλλήλους. Και να λοιπόν που αυτή η κυβέρνηση υπάρχει
και είναι ο ίδιος υπουργός της που παίρνει τις αποφάσεις. Σας λέμε λοιπόν για άλλη μια φορά, το μόνο προσωπικό που έχει μπει για τα καλά σε διαθεσιμότητα και όπου να είναι θα απολυθεί από τη δράση και την κινητοποίηση του λαού μας, είναι το πολιτικό προσωπικό της κυβέρνησής σας. Και σας προειδοποιούμε, μην οδηγείτε το λαό, τη χώρα, τον τόπο σε μια τεχνητή όξυση, σε μια τεχνητή ένταση, σε ένα τεχνητό διχασμό. Προχθές είχαμε μια πρωτοφανή για τα μεταπολιτευτικά χρονικά, μυσαλόδοξη, μετεμφυλιακή ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του Κυβερνώντος Κόμματος. Είχαμε μια χυδαία και επικίνδυνη απόπειρα κάποιων νοσηρών εγκεφάλων που συνεπικουρούν τον Πρωθυπουργό να αλλάξουν την ατζέντα της συζήτησης, μεταφέροντας τη χώρα στο 1949. Αλήθεια, πού μπορεί να οδηγήσει αυτός ο κατήφορος? Προσβάλλεται 1.600.000 Έλληνες πολίτες που στήριξαν τον ΣΥΡΙΖΑ και χιλιάδες άλλους που έρχονται σήμερα σε αυτόν, αναγνωρίζοντάς τον ως τη μοναδική προοπτική να σταματήσει ο κατήφορος του τόπου. Αποκαλείτε τους βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης δοσύλλογους κουκουλοφόρους. Πρωτάκουστο! Συγχαρητήρια, κύριε της κυβέρνησης. Παρακαλώ, μεταφέρετε τα συγχαρητήριά μου και στον Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, για τις επιλογές του και κυρίως για τους συνεργάτες που έχει δίπλα του. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχει χάσει τον έλεγχο του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, του κόμματός του. Προφανώς ήταν εν γνώση του αυτή η χυδαία ανακοίνωση. Προσπάθησαν κάποιοι χθες να τα μαζέψουν, διαρρέοντας ότι υπήρξε μια έντονη αντίδραση σε μια ανακοίνωση μιας νεολαίας κόμματος. Προσέξτε, σε μια νεολαία απαντήσατε, η οποία τι λάθος έκανε, χαρακτήρισε το Δεκέμβριο του 2008 εξέγερση. Και δεν αντέξατε, μας πήγατε στο 1949, επειδή μια νεολαία κόμματος χαρακτήρισε το 8 εξέγερση. Θυμηθείτε λοιπόν τι έλεγε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας το 2008-2009. Τον περασμένο Δεκέμβρη είχαμε μια εξέγερση νέων ανθρώπων που εκδήλωναν την οργή τους για όλα αυτά για τα οποία δεν συμφωνούν και τους κάνουν να υποφέρουν. Θεωρώ ότι είναι παρήγορο πως η νεολαία του τόπου μας εξεγείρεται για πράγματα τα οποία δεν μας πηγαίνουν, δεν μας αρέσουν. Αυτά έλεγε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Την επόμενη φορά που θα τον συναντήσω, κύριε της κυβέρνησης, θα του μεταφέρω ότι σύμφωνα με την άποψη των συνεργατών του κυρίου Πρωθυπουργού είναι και αυτός πέμπτοφαλαγκίτης και κουκουλοφόρος που εκφέρει αυτές τις απόψεις. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή για τη δημοκρατία μας. Αλλά προσέξτε, δεν θα σας ακολουθήσουμε. Σε αυτό τον κατήφορο της τεχνητής έντασης δεν θα τσιμπήσουμε στο δόλωμα. Ούτε οι πολίτες θα παίζουν σε αυτή την παγίδα. Δεν θα καταφέρετε να διχάσετε τους Έλληνες προκειμένου να κρύψετε τη γύμνια των επιλογών και των επιχειρημάτων σας. Ξαναβάλτε λοιπόν στο σιρτάρι, τη στρατηγική της έντασης και του διχασμού. Δεν πρόκειται να ξεγελάσετε κανέναν. Το μόνο που θα καταφέρετε είναι να παραδοθείτε στη χλέβη του λαού μας. Διότι δεν σας σώζει πια ούτε η διαπλοκή, ούτε οι ξένες πλάτες, ούτε οι χυδαίες προβοκάτσιες, ούτε οι ακροδεξιές εφεδρίες και κορώνες. Και δεν σας σώζει και κανένα εκλογικό πυροτέχνημα, κανένας νέος εκλογικός νόμος. Διότι τώρα τελευταία ανακαλύψατε και αγαπήσατε την απλή αναλογική μετά από 40 χρόνια που τη χλεβάζατε. Ούτε αυτό θα σας σώσει. Οι πολίτες αυτής της χώρας έχουν ήδη αποφασίσει. Τέλος ο φόβος, τέλος η εξαθλίωση, τέλος η τρομοκρατία. Η χώρα και ο λαός μας έχει μέλλον, έχει αξιοπρέπεια, έχει προοπτική και θα τη διεκδικήσει.